Καλώς ήρθατε κύριε Πίλια. Καλώς σας βρήκαμε. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Γριεμένος σας βλέπω λίγο. Όχι, καθ' άλλο. Όχι λοιπόν. Με το χαμόγελο στο στόμα. Ε, σας κάλεσε λοιπόν από αυτό το ίδιο τηλεοπτικό βήμα χθε ο κύριο Κουράκης να αποσύρετε την προσφυγή σας, ε, διότι η απόφαση του ΚΑΣ λύνει τα χέρια και μας οδηγεί... Σε μια εξομάλυνση αυτή τη κατάσταση, δίνει τέρμα στι καθυστερήσει που σημειώθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, και έτσι λοιπόν πάμε προ την τελική ευθεία με μεγάλη ταχύτητα. Και η ερώτηση είναι σαφή. Θα την αποσύρετε ή δεν θα την αποσύρετε την προσφυγή σα, ε, Δεν μπορώ να δεσμευτώ αυτή τη στιγμή, γιατί όπω καταλαβαίνετε δεν εκπροσωπώ ούτε του άλλου έξι φορεί, αλλά ούτε το καν τον εφορέα το... το δικό μου. Θα συνεδρίασει η δικούσα επιτροπή του τεχνικού μελτηρίου. Όταν συσταθεί, γιατί είμαστε ακόμα υπό σύγκληση τα όργανα του τεχνικού μελητηρίου, μιας και πρόσφατα σχετικά είχαμε εκλογέ. Οπότε περιμένουμε την ανάδειξη όλων των οργάνων. Με το μόλις συσταθεί η καινούργια δικούσα επιτροπή, θα το συζητήσουμε το θέμα και θα δούμε τι αποφάσει θα πάρουμε. Θέλετε τουλάχιστον να μα αποκαλύψετε τι δικέ σα σχέσει ναι, σε σχέση με αυτό. Είναι προφανέ, θα σα πω, δεν έχω κάτι να κρύψω. Εμεί, όταν εμπλακίκαμε στο συγκεκριμένο ζήτημα, θέλαμε να δώσουμε λύση στο πρόβλημα και όχι να γίνουμε μέρο του προβλήματο. Αν θυμάστε, τότε είχε επικρατήσει μια άποψη από πλευρά Αττικό μετρό ότι τα αρχαία θα πρέπει να φύγουν από το χώρο που βρέθηκαν και να πάνε κάπου αλλού για να εκτεθούν εκεί. Και επειδή υπήρχαν αντιδράσει και επειδή τα... οι αρχαιότητε ήταν πολύ σπουδαίε που βρέθηκαν στο συγκεκριμένο χώρο, διερευνήσαμε την πιθανότητα. Παραμονή των αρχαιοτήτων και ανάδειξή του στον χώρο, αλλά παράλληλα και την κατασκευή του σταθμού. Γιατί ο συγκεκριμένο σταθμό είναι κομβικό για τη λειτουργία του μετρό τη Θεσσαλονίκη, είναι ο δεύτερο σε επιβατική κίνηση με βάση τι μελέτε. Άρα, δεν γινόταν να μην γίνει ο συγκεκριμένο σταθμό, να μην κατασκευαστεί. Ε, σε αντίθεση, θα ήθελα από τότε, με την λογική που επικρατούσε σε μια μερίδα συμπολιτών μας, νομίζω και του Δημάρχου ο οποίο έλεγε ότι δεν χρειάζεται ο συγκεκριμένο σταθμό, γιατί στα 250 μέτρα είναι ο σταθμό τη Αγία Σοφία. Διερευνήσαμε λοιπόν τη λύση και είδαμε ότι είναι πολύ εφικτή η πιθανότητα να παραμείνουν τα αρχεία και να κατασκευαστεί ο σταθμό. Εμεί είχαμε προτείνει τότε ω τεχνική λύση την προσωρινή απόσπαση και επανατοποθέτηση. Στην αρχή ο Δήμαρχο είχε στερνιστεί αυτή την άποψη και την είχε υιοθετήσει. Μετά υπαναχώρησε και είπε Όχι να παραμείνουν τα αρχαία και να βρεθεί λύση για να κατασκευαστεί ο σταθμό. Συμφώνησε το ΚΑΣ τότε. Ε, και το ΚΑΣ ακριβώ. <laughs> ναι. Γι' αυτό το λόγο είχε προσφύγει στο Συμβούλιο τη Επικρατεία. Η Ρίστο Παρόδο την έχασε την, ε, θε, την υπόθεση αυτή στο Συμβούλιο τη Επικρατεία, αλλά δεν έχει σημασία. Ε, βρέθηκε μια άλλη λύση, την υιοθέτησε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Παρά τι κάποιε μικρέ ενστάσει που έχουμε κυρίω όχι στο θέμα της κατασκευής του σταθμού αυτού καθεαυτού, αλλά στο χρόνο υλοποίησης του έργου, στο κόστος του έργου και στην αβεβαιότητα που υπάρχει η με το τι λύση, θα γίνει. Η προηγούμενη λύση είχε διαφοροποιήσει σε πολύ σημαντικά σημεία. Το πρώτο που έχει να κάνει με το κόστο, η απόσταση είναι τεράστια. Σχεδόν χαοτική. Ε... Μιλάμε για 3 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη λύση. Μιλάμε για 25 λέει ο κύριο Μιλόπουλο τώρα σε αυτήν. 20 με 26. 40 λέτε εσεί όμω. 40 λέμε εμεί και ελπίζω να μην διαψευστούμε είναι και να, μην, να είναι διαφορά. τουλάχιστον 40 και να μην είναι παραπάνω τα χρήματα. Στην προηγούμενη λύση σε σχέση με το χρόνο ήταν το 1 δέκατο από τον χρόνο που προπολογίζεται τώρα. Δηλαδή, μιλάμε για 6-7 μήνε, ενώ τώρα μιλάμε για 4 χρόνια. Και ίσω η πρώτη φτιαριά που θα πέσει, να το πω έτσι, να είναι του επόμενου 6 μήνε. Ναι, γιατί δηλαδή πρέπει να, να γίνουν κάποιε μελέτε ακόμα. Μελέτε είναι... επίση, πολύ σωστά. Και εγκρίσει λοιπόν, και μεταφορέ στο δίκ, δίκτυο όκο που υπάρχουν γύρω από του 4. Αυτέ οι ενστάσει σα λοιπόν ε, είναι ικανέ. Όχι, να η σας προσωπική φρενάρουν. μου άποψη. Τώρα θα ναι. πω την προσωπική μου άποψη. Δεν μπορώ να δεσμεύσω ούτε του άλλου φορεί ούτε καν το τεχνικό μελητήριο. Εμείς όπως σας είπα θέλαμε να είμαστε μέρος της λύσης του προβλήματος και όχι πρόβλημα για την πόλη. Εμείς θέλουμε να κατασκευαστεί ο σταθμός, να λειτουργήσει το μετρό όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Uh -huh. Με αυτή λοιπόν τη λογική η δικιά μου εισήγηση θα είναι να αποσυρθεί η προσφυγή από το Συμβούλιο της Επικρατείας, να προχωρήσει η κατασκευή του έργου και ελπίζω να μην αντιμετωπίσουμε άλλα εμπόδια προκειμένου να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται ο συγκεκριμένος σταθμός. Αλλά και να λειτουργήσει και όλο το μετρό. Τώρα, εδώ που φτάσαμε, το χάσιμο του χρόνου αλλά και των χρημάτων σε όλη αυτή την προηγούμενη περίοδο, αν μπορούσε να κοστολογηθεί, ποιο θα ήταν αυτό, κύριε Μπίλια. Ε, είναι σημαντικά τα χρήματα που έχουν χαθεί. Ε, για το σύνολο του έργου, μα έλεγε ο πρόεδρο του Συντατικού Μετρό στην πρόσφατη συνάντηση που είχαμε, ότι μόνο για τι καθυστερήσει οι αποζημιώσει των ανάδοχων είναι γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Οτιδήποτε καθυστερεί ένα τεχνικό έργο και δεν είναι η πετιότητα του, εργα... του εργολάβου, του αναδόχου του έργου, σημαίνει ότι υπάρχουν και αποζημιώσει για τον ανάδοχο. Αυτό είναι κάτι που πάντα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μα. Όταν μπαίνουμε μπροστά στο σταμάτημα ενό έργου, πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ένα κόστο για το κοινωνικό σύνολο. Το οποίο το όλοι. Γι' αυτό και πρέπει κάθε φορά και οι μελέτε να είναι ολοκληρωμένε, ώστε να έχουν προβλέψει. Τα περισσότερα από τα προβλήματα που θα αντιμετωπιστούν σε ένα έργο, ώστε να μην καθυστερούν, αλλά και οι πολίτε να συνενούν στην υλοποίηση των έργων. Ε, τα έργα πάντα, και ειδικά στο αστικό περιβάλλον, έχουν προβλήματα. Πάντα δημιουργούν οχλήσει. Αλλά μπροστά στο γενικό καλό που είναι η υλοποίηση ενό έργου, και μάλιστα και στη συγκεκριμένη περίπτωση του μετρό, το οποίο θα αλλάξει πραγματικά τη ζωή όλων μα. Ε, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε λίγο τα πρόσκαιρα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην άκρη για το γενικότερο καλό. Επίση, θα ήθελα να πω ότι. Δεν σοβαρέ εκπτώσει, κύριε Μπίλια, σε πολύ σοβαρά θέματα όπω αυτό ε, που έχει να κάνει με το σταθμό τη Βενιζέλου και τα αρχαία του. Γιατί, μέχρι πρώτην, μιλούσαμε για μελέτε οι οποίε έκαναν λόγο για αρχαιολογική πριάζα, ε, για ανάδειξη του συνόλου ναι, των βεβαίως. αρχαιοτήτων. Ναι, εδώ έχουμε κάνει εκπτώσει τώρα. Δεν έχουμε κάνει ιδιαίτερε εκπτώσει. Εμεί, όταν είχαμε αναδείξει το ζήτημα του σταθμού τη Βενιζέλου, είχαμε πει από τότε ότι θα πρέπει να γίνει μια ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και των ευρημάτων που υπάρχουν από την περιοχή που ξεκινάει και οριοθετείται από το λεωφόρο νίκη Βενιζέλου, Υπουργείο Μακεδονία Θράκη και Δραγούμη. Μέσα σε αυτά εντάσσεται και το σταθμό τη Βενιζέλου, ο οποίο θα είναι το κομβικό σημείο. Το ανάδειξη όλη αυτή τη περιοχή είναι αυτό που θα προσελκύσει επισκέπτε και τουρίστε και θα βοηθήσει και στην αναζωγόνηση τη ευρύτερη περιοχή του κέντρου τη Θεσσαλονίκη. Αυτά πρέπει να γίνουν. Ω κόστο αυτών των πραγμάτων, πρέπει να το συνεχτιμήσουμε. Και ένα από του λόγου που επιμέναμε στην απόσπαση και στην επανατοποθέτηση είναι αφενό ότι αν είχε υιοθετηθεί αυτή η πρόταση, αυτή τη στιγμή ο σταθμό θα ήταν κοντά στην ολοκλήρωσή του. Mm -hmm. Θα απομένανε ένα με δύο χρόνια για να ολοκληρωθεί. Θα είχαν λυθεί πολλά από τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην πορεία. Και κυρίω θα είχαμε εξοικονομήσει αυτά τα 30-40 εκατομμύρια ευρώ, με τα οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε και την αξιοποίηση τη ευρύτερη περιοχή, όπω σα είπα προηγουμένω. Ενώ τώρα θα βρεθεί στην θέση ο δήμαρχος της πόλης να αναζητεί πόρους για να αναδείξει όλη αυτή την περιοχή και να γίνει αυτός ο περίπατος αρχαιολογικός που σας είπα προηγουμένως. Ε, δεν θα ενταχθεί μέσα στο 1,4 δισεκατομμύριο αυτό. Της κατασκευής του μετρό. Ναι. Όχι βέβαια. γιατί <laughs> το Μετρό είναι υποχρεωμένη από το καταστατικό της να κατασκευάζει έργα μετρό και όχι να κάνει ε, αρχιτεκτονικές μελέτε τη ευρύτερη περιοχή, είτε να ασχολείται με αντικείμενα τα οποία δεν άπτονται του αντικειμένου τη που είναι η κατασκευή του μετρό. Φαν... Είναι σαφώ οροθετημένο από το κανονισμό λειτουργία τη στην κατασκευή του μετρό. Φαντός, και στην εδώ που τα λέμε μεταξύ μα τώρα, αν δεν είχαν έρθει το καλοκαίρι που μα πέρασε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα στελέχη, για να βάλουν την κόκκινη διαχωριστική γραμμή έχετε και δίκαι, να πω, κοιτάξτε πόλυτα. να δείτε, ε, έχετε πάρει πάρα πολλά χρήματα, έχουν ξοδευτεί και έχουν ξοδευτεί δυσανάλογα με την εξέλιξη του Έτσι έργου. Είναι, και δίκαι. αν δεν ολοκληρωθεί στις ημερομηνίε τις οποίες είπαμε, τότε θα πρέπει να μας επιστρέψετε και τα χρήματα που σας δώσαμε και δεν θα πάρετε και τα υπόλοιπα. Τέτοιοι είμαστε. Δυστυχώς Θέλουμε... έχετε... έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό που λέτε, εμείς το φωνάζαμε, το διακυρίσαμε με όλους τους τρόπους που μπορούσαμε yeah. ότι με αυτά τα έργα τα οποία είναι και συγχρηματοδοτούμενα δεν μπορούμε να παίζουμε. Ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση και έβαλε τα πράγματα σα... στη θέση του. Ακόμα δυστυχώς. και ο ίδιο ο σταθμό τη Βενιζέλου ήταν άκρο απαραίτητο και το έθεσε από την αρχή και η ίδια η Επιτροπή ότι πρέπει να κατασκευαστεί Μες γιατί ακόμα ήταν αληθή. Θα εδώ. Ακριβώ, θα, 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 θα μαλώναμε. για την άποψή ναι, του. Έτσι ναι, έτσι. Κύριε Μπίλια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώ εξαντλήθηκε ο χρόνο. Θα τα ξαναπούμε όμω, είναι βέβαιο. Και εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Φτάνει που θα αποσύρετε την προσφυγή.